που τον Πέτρο τον βαφήνει, αηλιόλουστη σήμερα και η Αλόνισος. Δήμαρχε, τι γίνεται στο ανατολικότερο άκρο της Θεσσαλίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Έχετε όμως το κινητό ή την κάμερα και εγώ βλέπω κάτι τάμπλετ. Μια έτσι μικρή εικόνα του ουρανού. Αν το σηκώσετε πιο ψηλά, νομίζω ότι θα δούμε από παράθυρο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να δούμε κάτι. Στο πατητήρι είστε, πού είστε, είστε στην παλιά χώρα. Ψηλά σας βλέπω. Είμαι στο Πότσι, βλέπετε πίσω μου το αλλιευτικό καταφύγιο. Ωραιότατα. Μπράβο. Λοιπόν, πώς είναι ο χειμώνας? Καλά, προφανώς θα πείτε δεν θέλουμε να είναι ο χειμώνας που ζήσαμε, που είχαμε αποκλειστεί για μέρες. Όχι, το χειμώνα του 17. Για χωρίς ρεύμα και ερχόντουσαν απανωτά τα κύματα της κακοκαιρίας. Είναι άγριος ή όμορφος ο χειμώνας στην Αλόνισο, Δημάρχε? Ο χειμώνας είναι όμορφος. Είναι όμορφος. Είναι όμορφος. Αν εξαιρέσεις κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή που αναφέρετε πριν, τον χειμώνα του 17 που ζήσαμε πραγματικά πρωτόγονερες καταστάσεις, θεωρώ ότι αυτός ο χειμώνας έρχεται ίσως κάθε 100 χρόνια, γιατί τον χειμώνα εκείνον δεν τον είχε ζήσει κανείς, τουλάχιστον από αυτούς που τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν ούτε πριν 100 χρόνια δεν το είχαμε ξαναζήσει στο νησί. Ναι. Ναι, ήταν τόσο χιόνι, δεν θυμάται κανείς. Άνθρωποι που είναι τώρα πλέον στα 90-95 χρόνια δεν το θυμούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο νησί. Γιατί, για παράδειγμα, αυτό που συνέβη με τον Πρωτέα τις προάλλες δημιουργεί έναν άλλου είδους αποκλεισμό. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Τώρα πλέον θα μπορούσαν και αλωνισιώτες να έχουν εγκλωβιστεί στη Σκιάθο ή να έχουν εγκλωβιστεί στην Αλόνισο και να μην μπορούν να κουμπίσουν στην Χερσαία Μαγνησία και πάει λέγοντας. Κύριε Πολύζο, είναι τα προβλήματα που κάθε φορά εμείς θέτουμε όταν βρεθούμε και όταν μας δίνεται ευκαιρία, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε στα Υπουργεία, στους αρμόδιους υπουργούς, είναι αυτό που λέμε η νησιωτικότητα. Τα είχαμε πει και πριν τις εκλογές, αν θυμάμαι καλά. Είναι η προσβασιμότητα που αντιμετωπίζουν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά, γενικότερα όλης της Ελλάδας, και ιδιαίτερα τα μικρότερα νησιά, όπως ένα από αυτά είναι και το δικό μας, οι Σποράδες, η Αλόνισος, με τα προβλήματα τα συγκεκριμένα. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει μόνο με ένα πλοίο, με το Express Κιάθος, όπου κάνει ένα δρομολόγιο ευτυχώς κάθε μέρα, από το Βόλο το πρωί και μέχρι το έρχεται το μεσημέρι εδώ και από το μεσημέρι και μετά φεύγει για το Βόλο. Αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα για κάποιον που θέλει να επισκεφτεί το Βόλο για 2 και 3 ώρες. Να τελειώσει 2 δουλειές και να γυρίσει. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση, ίσως και 2, εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Αυτό σημαίνει κόστος. Δήμαρχε, το θέμα του γιατρού έχει σε ένα βαθμό ρυθμιστεί, έχει ομαλοποιηθεί αυτή η ιστορία? Το θέμα του γιατρού, όχι, δεν έχει ρυθμιστεί. Παραμένουμε με έναν ή 2 αγροτικούς γιατρούς. Το χειμώνα για κάποιες εβδομάδες έρχεται εκ περιτροπής ένας γενικός γιατρός από την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Παρ' όλα αυτά, το περιφερειακό ιατρείο ακόμη είναι αστελέχωτο, έχει προβλήματα. Το μόνο θετικό είναι ότι αναμένουμε να προκηρυχθεί σύντομα η θέση του γιατρού γενικής ιατρικής με βαθμό διευθυντή, όπου αυτό ίσως να είναι ένα δέλεαρ να καλυφθεί αυτή η θέση. Μάλιστα. Στα έργα υποδομής, τι εξελίσσεται αυτή την περίοδο, Δημαρχέ? Στα έργα υποδομής υπάρχει μια έτσι ανασφάλεια, θα έλεγα, σχετικά με τα έργα που έχουμε εντάξει στο Φιλόδημο, τα οποία ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί ή δεν έχουν από την κυβέρνηση, αν θα υπάρχει συνέχεια, εάν θα μπουν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Διότι εκεί εμείς περιμένουμε πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλά έργα που έχουν ενταχθεί στο πώς τα ιεραρχείτε, ποιες προτεραιότητες βάζετε?
Αυτό που αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένο και περιμένουμε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση, γιατί είναι έτοιμο το έργο, είναι η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ίδρυυσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για το νησί. Αφορά την αντικατάσταση όλων των δικτύων των οικισμών. Ένα έργο 3,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, που θα φέρει όχι μόνο θα μειώσει το κόστος του νερού, διότι έχουμε πάρα πολλές απώλειες, αλλά θα αντικατασταθούν και δίκτυα από σωλήνες που είναι σωλήνες αμιάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρω ότι εμείς σας είχαμε αναζητήσει να βγείτε πριν από τη νέα χρονιά, αλλά λείπατε. Δεν θα σας ρωτήσω για το ποιος είναι ο τυχερός. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα απολαύσει, να αλλάξει τη ζωή του προς το καλό. Έτσι, εμείς έχουμε πάθει και ανοσία. Με παίρνουν καμιά φορά φίλοι και λέει στο αστυνομικό δελτίο αυτό το ένα το άλλο. Τα παιδιά δεν ασχολήθηκα, δεν ρώτησα να μάθω. Αλλά έχουμε ταυτοποίηση του σκελετού που βρέθηκε, γιατί αυτό είναι πράγματι σοβαρό, στην Αλόνισο, Δήμαρχε. Είμαστε κοντά. Ο σκελετός που βρέθηκε κατά μια μεγάλη πιθανότητα είναι να ανήκει στον 55χρονο, ο οποίος είχε χαθεί το 13. Μάλιστα. Άρα δεν μιλούμε για τον σκελετό του νέου παιδιού που χάθηκε στο... Θεωρώ 99,9% ότι δεν ανήκει στο νέο παιδί, στο Γιώργο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Δημάρχε, έτσι να είναι πάντα ηλιόλουστες οι μέρες στην όμορφη Αλόνισο. Γεια και χαρά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Γεια σας, Δημάρχε.